Τα 18.500 ευρώ ως χρηματοδότηση από το Δήμο για μία παράσταση είναι πολλά στην εποχή που ζούμε. Αυτό ήταν το σχόλιο του ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου Παύλου Μιχαηλίδη αναφορικά με τη σχετική απόφαση του Δήμου Αλεξανδρούπολης, η οποία και πέρασε τελικά από το Δημοτικό Συμβούλιο για χρηματοδότηση με το προαναφερθέν ποσό της διαδραστικής παράστασης που έλαβε χώρα τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας ζώνης στη Μεσημβρία. Η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να χρηματοδοτήσει όλα τα έξοδα της παράστασης, τα οποία είναι στις 18.500 ευρώ. Χωρίς να θέλω να αδικήσω τους καλλιτέχνες, μια παραγωγή η οποία είναι πραγματικά έτσι ιδιαίτερη για την Αλεξανδρούπολη, θα πρέπει να πω ότι έγινε μεγάλη συζήτηση και υπήρξαν μεγάλες αντιδράσεις μέσα στην Οικονομική Επιτροπή. Καταψηφίστηκε το θέμα όχι για την αξία της αποστολίας της Παπαδαμάκη της παράστασης, ή της ίδιας της παράστασης, αλλά για αυτό το ποσό το μεγάλο αυτές τις εποχές των 18.500 ευρώ. Και καταψηφίστηκε και από την παράταξη του Βαγγέλη του Μυτιλινού, από τον ίδιο δηλαδή τον κύριο Μυτιλινό, από τον Βαγγέλη του Λαμπάκη, από τους συμβούλους του και πέρασε με την ψήφο, από ό,τι πληροφορήθηκα, του κυρίου Πασιά, από την πρώην παράταξή μου από την Ανάσα, ο οποίος συνεχίζει χωρίς συγκεκριμένους διάφανης όρους να στηρίζει τις αποφάσεις του κυρίου Ζαμπούκη. Πρέπει να πούμε ότι για αυτές τις 18.500 ευρώ ότι ο κύριος Πασιάς που με τη δική του ψήφο από ό,τι πληροφορήθηκα πέρασε αυτή η απόφαση, αυτή η δαπάνη, είναι αντιπρόεδρος του Εθνικού και γνωρίζουμε ότι το ιστορικό σωματείο, η ομάδα του Βόλη δεν μπόρεσε να κρατηθεί μετά από χρόνια στην μεγάλη κατηγορία ελλείψη χρημάτων. Ο κύριος Μιχαηλίδης στάθηκε μάλιστα στα τόσα πολλά προβλήματα που υπάρχουν στο Δήμο και δεν μπορούν να λυθούν ελλείψη χρημάτων, ενώ την ίδια ώρα δίνεται ένα τόσο μεγάλο ποσό για μία παράσταση. Ελλείψη χρημάτων είναι αυτή τη στιγμή πραγματικά ο πρωτογενής τομέας, στις σφαίρες, στην Τριανούπολη, υποδομές σε πολύ κακή κατάσταση. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δικαίως ο κόσμος αναρωτιέται γιατί συγκεκριμένες σπατάλες από πλευράς της Δημοτικής Αρχής από τα ταμεία του Δήμου και μάλιστα όταν θα μπορούσαν να έχουν βρεθεί χορηγοί όπως συμβαίνει σε άλλους Δήμους και από ό,τι έχω πληροφορηθεί η συγκεκριμένη πολύ αξιόλογη επαναλαμβάνω παράσταση έχει επιχορηγηθεί και από το Υπουργείο Πολιτισμού με ένα υψηλό ποσό. Άρα καλούμε την Δημοτική Αρχή, δεν είναι η πρώτη φορά, μέσα σε ένα χρόνο έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ δαπάνες για τέτοιες εκδηλώσεις, τις οποίες κάποιος θα τις δικαιολογούσε αν ήμασταν σε μια εποχή που υπήρχαν χρήματα που οι συμπολίτες μας, οι επαγγελματίες δεν είχαν πληγεί τόσο πολύ από και από την συγκυρία της πανδημίας, αλλά ξέρουμε ότι και ο Δήμος μας έχει δύο μεγάλα δάνεια και τα οικονομικά του αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια κατάσταση η οποία προβληματίζει. Συνεπώς, εξαιρετική παράσταση, αλλά 18.500 ευρώ, επαναλαμβάνω από την, με την ιδιότητά μου ως δημοτικός σύμβουλος, οφείλω να συμφωνήσω κι εγώ με την πλειοψηφία της αντιπολίτευσης ότι είναι ένα υπερβολικό ποσό για τη σημερινή εποχή.